γυναίκες σε θέση ηγεσίας, επιτυγχάνοντας ένα μέλλον ισότητας σε έναν κόσμο με κορονοϊό. Αυτό είναι το φετινό θέμα του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας, που τιμά τους αγώνες των γυναικών και των κοριτσιών σε ολόκληρο τον κόσμο κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου. Ας υπενθυμηθεί ότι η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας θεσπίστηκε το 1977 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά της Γενικής Γραμματείας Ηνωμένων Εθνών, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στη δημόσια ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι οι γυναίκες είναι επικεφαλής κράτους ή κυβερνήσεων σε 22 χώρες και μόνο το 24,9% των εθνικών κοινοβουλίων είναι γυναίκες. Παράλληλα, τονίζεται ότι με τους σημερινούς ρυθμούς προόδου, η ισότητα των φύλων μεταξύ των επικεφαλής των κυβερνήσεων για να επιτευχθεί χρειάζονται ακόμα 130 χρόνια. Στο πλαίσιο της διακοινοβουλευτικής συζήτησης με θέμα «Τον κέριο ρόλο των γυναικών στην καταπολέμηση της νόσου του κορονοϊού», η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, απίθυνε διαδικτυακά την κεντρική ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο στις 4 Μαρτίου 2021. Χαιρετισμού απίθυναν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ενώ στη συζήτηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων ευρωβουλευτές και βουλευτές από τα κράτη-μέλη. Ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρης Παπαδημούλης, προέβησε αποφώνηση της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Οι γυναίκες στην εμπροστοφυλακή, διδάγματα από διαχείριση κρίσεων». Σε αυτό το σημείο, ας ακούσουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας της κυρίας Σακελλαροπούλου από τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως μεταδόθηκε από το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η πανδημία είναι για όλους μια σκληρή, επώδυνη εμπειρία και οξύνει μεταξύ άλλων τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το γυναικείο φύλο. Από τη θέση μου ως Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, που για πρώτη φορά στην ιστορία της επιφύλαξε σε μια γυναίκα αυτό το υψηλό αξίωμα, νιώθω ευθύνη για τον αγώνα που έδωσαν και δίνουν οι γυναίκες για να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες αυτής της περίοδου. Γυναίκες που έχουν επομισθεί σχεδόν αποκλειστικά το βάρος της οικιακής και οικογενειακής φροντίδας, αυτής της αόρατης εργασίας που δεν πληρώνεται και συχνά δεν αναγνωρίζεται. Μητέρες που μεγαλώνουν μόνες τους παιδιά και λόγω πανδημίας βρέθηκαν χωρίς εισόδημα, σε επιδοματικό κενό, χωρίς τη δυνατότητα να αναζητήσουν εργασία, με αποτέλεσμα να βυθίζονται καθημερινά στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Πρόσφυγες και μετανάστριες που ζουν μέσα στο φόβο και την ανέχεια, συχνά θύματα σωματεμπορίας, σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καταναγκαστικής εργασίας, πολλαπλής κακοποίησης. Γυναίκες ηλικιωμένες, ευπαθείς, μόνες, με πενιχρά εισοδήματα. Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Η πανδημία έφερε και μια κατακόρυφη αύξηση της έμφυλης βίας. Από την άλλη, γιγαντώθηκε και στη χώρα μου το κίνημα Me Too, αναδεικνύοντας το εύρος του σεξισμού και της κακοποίησης που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και ενδυναμώνοντάς τες ώστε να μιλήσουν επιτέλους ανοιχτά για τις τραυματικές εμπειρίες τους και να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, αποτελεί την πηξίδα της δράσης μας στον τομέα αυτό. Η πανδημία του κορονοϊού όξινε τις διακρίσεις εναντίον των γυναικών στον εργασιακό χώρο. Κατέδειξε πόσο ευάλωτη είναι μεγάλη μερίδα εργαζομένων γυναικών. Αφού σε σύγκριση με τους άνδρες, οι γυναίκες εργάζονται συχνότερα ατύπως, επισφαλώς, σε μικρής διάρκειας, μερικής απασχόλησης και χαμηλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, με περιορισμένη ή ανεπαρκή πρόσβαση στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Παρότι η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία θεσμοθετήθηκε ήδη το 1957 με τη συνθήκη της Ρώμης, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων εξακολουθεί να ανέρχεται σε 14% στην Ευρώπη και σε 23% παγκοσμίως. Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα που παρουσιάζεται στο χώρο της παροχής φροντίδας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι γυναίκες αποτελούν το 78% του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στον τομέα αυτό. Στην Ελλάδα τα ποσοστά είναι ακόμη μεγαλύτερα. Οι οικιακές ευθύνες βαρύνουν τις γυναίκες πολύ περισσότερο από ότι τους άνδρες. Δεν αποτιμώνται με χρηματικά κριτήρια, ούτε αναγνωρίζεται πάντοτε η αξία τους. Οι ανισότητες που υπάρχουν στον καταμερισμό της μη αμοιβόμενης εργασίας, φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών, πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ζήτημα με σημαντικές προεκτάσεις για την οικονομία.
αλλά κυρίως ως πρόταγμα δικαιοσύνης μεταξύ των φύλων. Η ισότητα είναι μια πρόκληση που δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αλλά όλους μας. Σύμφωνα με το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο και την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, η διαφορά στις αμοιβές εργασίας ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες είναι πάνω από 10% στην Κύπρο και 14% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζονται εντατικά για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος των δύο φύλων. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από το βίντεο που δημοσιεύθηκε από το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο. Είμαι ο Στυλιανός. Είμαι η Δένα. Είμαι η Σωτηρία. Είμαι ο Δημήτρης. Είμαι η Νάσια. Και εγώ είμαι ο Τίμος. Είμαι η Αμαλία. Είμαι ο Μαρίνος. Ωραία. Σήμερα θα κάνουμε ένα παιχνιδάκι. Ωραία. Για αυτή τη δουλειά σας θα σας δώσουμε ένα βραβείο. Εντάξει, κλείστε τα ματάκια σας. Τα δικά μου είναι πιο πολλά. Έχω τα μισά από διαστηλιανός. Εγώ πιάσα πιο λίγο, δεν ξέρω γιατί. Κάνω πιο πολλή δουλειά. Έκαναμε την ίδια δουλειά, ενώ πρέπει να πιάσουμε το ίδιο. Ακριβώς επειδή έκαναμε το ίδιο πράγμα, δεν γίνεται ο ένας να πιάει παραπάνω από τον άλλο. Πήρες πιο λίγα γιατί είσαι κορίτσι. Δεν έχει σχέση αν είμαι κορίτσι ή αγόρι, ενώ είμαστε το ίδιο πράγμα. Έκαναμε την ίδια δουλειά. Συνεργαστήκαμε για να το κάνουμε το πράγμα. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι με αγόρια και κορίτσια, να είναι το ίδιο. Είναι τα σωστό. Το σωστό θα ήταν να έχουμε και οι δύο την ίδια ποσότητα, γιατί και οι δύο συνεργαστήκαμε. Συνεργαστήκαμε σαν ομάδα. Να δώσω εγώ κάποια γλυκά. Λίγα γιατί είναι δένα. Να βάλουμε λίγα. Είναι ίσα. Είναι ίσα. Ο ηθοποιός και σεναριογράφος Γιώργος Καπουτζίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η ισότητα υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Οι γυναίκες πρέπει να ενωθούν, πρέπει να διεκδικήσουν. Η ισότητα για την οποία μιλάμε είναι μόνο στα χαρτιά, δεν έχει γίνει πραγματικότητα. Πρέπει να μάθει ο άντρας πώς να συμπεριφέρεται σε μια γυναίκα, πρέπει να μάθει η γυναίκα ότι είναι ίση να νιώσει ίση. Όταν δηλαδή μια γυναίκα αναρωτιέται αν έχει το δικαίωμα να μιλήσει ή φοβάται να μιλήσει ή διστάζει να μιλήσει, καταλαβαίνεις ότι δεν αισθάνεται ίση. Είναι μαζικό, δεν είναι σε ένα χώρο, δεν είναι στο χώρο του αθλητισμού που συμβαίνει ή του θεάτρου. Παντού συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δέσποινα Φεντούλη για το Κόσμος FM. Συγχωρέσω. Κοίτα
τόσα σημάδια κι αφήνει. Κοίτα το αύριο που γελά και σαλά.